Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Θέλω να το ρωτήσω για τα social media, ρε παιδί μου. Ξαφνικά εσύ, ενώ δεν στο είχα, αντιλήφθηκα πριν από μερικούς μήνες, πόσους μήνες, ότι ανοίξει ο καριασμός στο Twitter. Εμείς με τη φύγαμε πει κανένα δύο χρόνια σε αυτό το παιχνίδι. Κάνα χρόνο. Καλά, τι λες. Ναι, και τρόμαξε και έφυγα. Ναι, το οποίο αρχίσαμε και στέλναμε και μηνύματα και αυτά και είδα ότι άρχισες να έχεις και πολλούς follower κτλ. Δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Να κάνεις και την πλάκα με τους φίλους, να λες και τη γνώμη σου δημόσια. Ναι, ναι. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι βγήκε στη Μενεκάκη και είπες ότι όσοι μπαίνουν στο Twitter είναι ηλίθιοι. Το 90% 99% ή 90%. Ναι, να το ξαναθυμίσουμε με την κογκέρα. Σε όσου δεν το έχετε δει. Τι έγινε τώρα, δηλαδή. Είπα μια βλακία, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή το μετάνιωσε που το έπεσε αυτό. Φυσικά. Η υπερβολή ήταν. Τεράστια υπερβολή. Υπάρχει όμω ένα ποσοστό ηλικιότητα στο Twitter. Στον κόσμο γενικότερα. Ναι, τι ποσοστό πιστεύει ότι υπάρχει στην Ελλάδα, α πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, είναι. Εσένα τι σε επήραξε για να καταλάβω πέραν τη πλάκα τώρα. Το ότι. Καταρχήν η αγένεια που υπάρχει. Γιατί η αγένεια είναι μόνο στο Twitter. Η αγένεια κρίνει αγένεια, ρε Πέτρο. Γιατί άλλο να βγαίνει. Για ανωνυμία, βεβαίως. Γιατί άλλο να βγαίνει ο Φιλιππίδης, ο Σιλιάκας, ο Σκορδάκης. Εγώ θεωρώ ακόμα προσόντα. Εγώ θεωρώ προσόντα για έναν άνθρωπο την ευγένεια, το φιλότιμο, το. Αυτές τις αξίες, τις οποίες ας πούμε τις θεωρούμε λίγο ντεμοντέ και άνευ ουσίας σήμερα. Εγώ ακόμα πιστεύω σε αυτές. Πιστεύω ότι η ευγένεια, ας πούμε, είναι σχεδόν υποχρέωση του ανθρώπου, όχι απλώς δικαίωμα. Ποιο σχόλιο που έγινε εναντίον σου σε τσάντισε τόσο πολύ και να ψάξει το διάλογο. Δεν έχει σημασία, γιατί είναι και πολιτικά πράγματα μπλεχτήκαν. Δηλαδή, αυτό που είπα το πιστεύω, ότι ο κάθε πικραμένος βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά ποιο είναι αυτός ο πικραμένος? Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που εννοείται ότι είναι σοβαροί, εννοείται ότι του αρέσει αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, και το κάνουν, αλλά δεν ακυρώνονται εξαιτία του ότι ασχολούνται με το Twitter, προς Θεού. Είπα εγώ μια υπερβολή. Το παραδέχομαι ότι ήταν μια τεράστια υπερβολή. Το παίρνω πίσω, ζητώ συγγνώμη. Είναι αριστερή με κινητά των 700 ευρώ. Τι? Είπε ότι είναι αριστερή, περισσότερο με κινητά των 700 ευρώ. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Δεν είπα ότι είναι αριστερή με κινητά των 700 ευρώ. Είπα ότι όλοι καπηλεύονται το ότι είμαστε. Λέμε ότι είμαστε αριστεροί, λέμε ότι κάνουμε, λέμε ότι. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά πρέπει και να αποδεικνύονται. Δεν έχει σημασία, δεν έχει να κάνει, δεν είσαι αριστερός επειδή οδηγείς ένα φτηνό αυτοκίνητο, ας πούμε. Ιδεολογία δεν έχει να κάνει με το. Γιατί ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στην κοινωνία μπορεί να είναι πιο αριστερός από τον αριστερό, ας πούμε. Ναι. Αυτό εννοώ. Συγχωρείτε η επιτυχία. Από εκεί και πέρα, ναι. Όταν ασχολείσαι με το Twitter και κάνεις tweet από το κινητό, πρέπει να έχεις ένα κινητό ακριβό, ας πούμε. Όπως σου γκαρίζω τώρα. Εγώ δεν έχω, εγώ έχω ένα. Τρία. Σε παρακαλώ. Και τον έκλεισες στο λογαριασμό. Ναι, βέβαια, ναι. Και πλέον δεν θα ξαναπείς ποτέ. Δεν νομίζω. Το ποτέ τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω όχι.